Καλωσορίζω στην αμαξοστοιχεία Intercity με τελικό προορισμό την Αθήνα. Είμαστε στο τρένο από ό,τι καταλάβετε. Ναι, πήγαμε Αθήνα. Θα πούμε τι θα κάνουμε. Κατεβαίνουμε γιατί έχω εγώ γυρίσματα για το ABC, μέρος δεύτερο. Είναι η σειρά που κάνει ταινία στο κανάλι της. Θα πάω και εγώ, θα είμαι στα backstage. Θα είμαι η βοήθειά του. Θα είσαι το στήριγμα. Τι άλλο, επίσης θα σας δείξουμε και την Αθήνα έτσι στολισμένη, το στουρνιά της, το πάρα πολύ ωραία. Σου κάνω high five. Α, συγγνώμη, νόμιζα. Νόμιζα πει να κάνει αυτό. Έχει περάσει λίγη ώρα. Εγώ ετοιμάζομαι να κάνω πρόβα τα κείμενά μου. Είναι εδώ. Και η Κατερίνα κάνει edit. Θα ανεβάζει κάθε μέρα την εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα. Οπότε έχει πέσει αρκετό edit. Τα ευχαριστημένε. Πρώτα θα ανέβει το βίντεο, βέβαια. Την επόμενη μέρα που τελειώνει. 23 θα τα ανέβει. Α, οπότε μπορείτε να πάτε να δείτε αυτά που ανέβηκαν. Φτάσαμε στο δωμάτιο. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μικρούλι, αλλά είναι τόσο ωραίο. Να κάνουμε ένα room tour. Yes. Να κάνουμε. Πόρτα. Τι είναι η πόρτα? Κουζίνα. Yes. Έχουμε σαλονάκι. Και το κρεβάτι. Και εδώ πέρα έχει φωτάκια. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Yeah. Και μου αρέσει η διακόσμηση, δηλαδή. Δείτε εδώ, ομορφιά. Very nice. Η ώρα είναι 11 και κάτι. Αύριο πρέπει να ξυπνήσουμε νωρίς για τα γυρίσματα, οπότε τι θα κοιμηθούμε. Τι ξέρω, το τελείωσε στο βίντεο. Όχι. Δεν είμαι στο βίντεο, εγώ θα γύρω δίπλα, θα κάνω λίγο παρέα, θα κοιμηθούμε. Κατάλαβα, δεν την πάρει πριν δεν να τελειώσω. Α, αν είχε ποτέ. Καλημέρα. Σήμερα, εχθές βασικά, μας πήρε ο ύπνος. Μας συνέχισε λίγο την επεξεργασία. Είδαμε GNTM. Δεν κλείσαμε αυτό εδώ το vlog. Αλλά το συνεχίζουμε σήμερα κανονικά. Έχουμε γυρίσματα. Πολύ ωραίο πλάνο. Είναι καλλιτεχνικό όμως, ο ήλιος έτσι από πίσω. Η Αντωνία κάνει αφωνία για να μπορέσει να βγάλει τα βίντεο, επειδή της πονάει λίγο ο λαιμός. Είναι δυνατόν μία μέρα να έχω γυρίσματα και εκείνη τη μέρα να μου πονέσει ο λαιμός. That's bad luck, my dear. Λοιπόν, έχουμε έρθει στη Digital Minds. Είμαστε εδώ, η Κατερίνα είναι εκεί, βάφεται, ο Χάρης και ο Γιώργος. Πού είσαι? Το background είναι τέλειο, θα το ξέρετε και από, και από τα προηγούμενα βίντεο. Και έχουμε εδώ, παιδιά, και εγκέφαλο. Spoiler alert. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Σε αυτή τη φάση να πούμε ότι η Κατερίνα έχει βαφτεί σε όλα τα πουλά και πιο περίεργα μέρη που μπορεί να βαφτεί ένας άνθρωπος. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του YouTube. It's a wrap. Πας πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ. Τα λες, θα ξεπετάς, έχεις πάρει φωτιά. Αλλάζουμε το look. Εν τω μεταξύ καταλαβαίνετε ότι για κάποιους μήνες γράφω τα κείμενα, τα μαθαίνω και αποφασίζω τι γραφικά πρέπει να μπουν. Και ερχόμαστε και γυρνάμε πολλά μας. Αλλάχαμε λίγο τον background της Αντωνίας. Τέλος! Θα αποχαιρετήσουμε εδώ το στούντιο. Τα τελειώσαμε πολύ γρήγορα. Επειδή ήξερα πολύ καλά τα κείμενα. Παρακαλώ. Α, ναι. Ναι. Εσερίμπρο. Οπότε τώρα πάμε. Θα δείτε που θα πάμε. Λοιπόν, είμαστε στον ηλεκτρικό. Στον ηλεκτρικό. Και πηγαίνουμε να διορθώσουμε αυτό το πέρα τη κατάσταση. Όταν ακούτε το χαρακτηριστικό ήχο, διότι ο σειρμός αναχωρεί αμέσως. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, πηγαίνουμε λοιπόν στο κομμωτήριο να κάνουμε κερατίνη. Εσύ θα κάνεις κερατίνη. Και εσύ κάτσε κερατίνη θα κάνεις. Ναι, αλλά για σιγουρά μαλλιά. Ναι, θα τα δείτε όλοι και θα τα δείξουμε. Εξαιρετικό πλάνο, Κατερίνα μου. Πάρα πολύ ωραίο, παρακαλώ. Δεν κάνει καν focus, κοίτα στην κολόνα πίσω έχει κάνει focus. Φτάσαμε μόλις στο κομμωτήριο, όπως σας είπαμε και πριν, έχουμε έρθει να κάνουμε κερατίνη. Έχουμε έρθει στο κομμωτήριο Glow Hair Μπαλιάκης. Είναι στα Πετράλωνα, Νεφέλης 5 είναι η διεύθυνση. Και πάμε μέσα. Βασικά έχουμε μπει ήδη μέσα, έχουμε αφήσει τα πράγματά μας. Αλλά βγήκαμε γιατί είχε πολλά πιστολάκια και δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα τα μαλλιά μου, το σαμπουάν που ανοίγει τα λεπτή τρίχα και μπαίνει πριν την κερατίνη. Η Αντωνία εκεί πέρα. Τώρα λούζεται. Περνάμε το ίδιο λοιπόν στην Αντωνία. Ναι. Και από εδώ είναι ο Πλάτωνας. Γεια σας. Και θα μας κάνει τα μαλλιά. Και δεν σας δείξαμε ποιον άλλον βρήκαμε στο κομμωτήριο. Γεια! Είναι και η Μαρίλη εδώ. Πού είστε ρε Θεσσαλονικές? Ήρθαμε στα μέρη σας. Ήρθαμε να φτιάξουμε μαλλί. Γιατί έχουμε τα καλύτερα κομμωτήρια εδώ, να ξέρετε. Τι ωραία τα μαλλιά σου. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό το χρώμα σε γλυκένει πάρα πολύ. Μία ερώτηση να κάνω, Φέλη.
τελείως έτσι φράτζα ή στο πλάι είναι αυτό το μαγαζί. Θέλει. Να σου πω, εγώ παλιά που είχα, δεν μ' άρεσαν καθόλου. Οπότε γενικά είμαι κατά. Αλλά νομίζω ότι έτσι στο πλάι λίγο είναι ωραίο. Ωραία. Θα σε προτιμήσω. Εντάξει, συγγνώμη κιόλας που το πέτυχα. Η Μαρίλια την έχει δει μεξικάνα στην περιοχή Πετράλωνα. Τέλειο, άψογο. Τώρα η Νανά να περνάει το πρωινό κερατίνη στα μαλλιά της Αντωνίας, που είναι το επόμενο βήμα. Κατερίνα. Έχουμε περάσει το πρωινό κερατίνη στα μαλλιά και τώρα περιμένουμε μισή ώρα. Λοιπόν, εγώ τέλειωσα, τα πέρασα και με την πρέσα, έχουν γίνει παιδιά τέλεια, πολύ λαμπερά. Είμαι, wow, είχαμε να με δω και καιρό με ίσιο μαλλί, οπότε το χαίρομαι. Και τώρα η Κατερίνα κάνει τα δικά της. Έχει ακόμα μέλλον το κορίτσι, αλλά θα γίνει τέλειο, ρε. Καλησπέρα, Κατερίνα. Η Κατερίνα περνάει πίσω στα μαλλιά της με την πρέσα. Έχει εδώ double περιποίηση, γιατί το μαλλί της είναι από ό,τι βλέπετε τρία στρέμματα. Τα δικά μου γιατί θα ξαναγίνουν σγουρά ενώ της Κατερίνας θα μείνουν νήσια. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά? Εσύ λοιπόν, επειδή αγαπάς το σγουρό σου, επέλεξα σαν πρώτη φορά που έρχεσαι να σου κάνω μια θεραπεία, η οποία ναι μεν θα σου ελαφρύνει την μπούκλα λίγο, όχι πολύ, θα σου πάρει τελείως το φριζάρισμα. Αυτό, αλλά δεν θα σου ισιώσει. Επομένως έχει διάρκεια 2 με 3 μήνες περίπου. Της Κατερίνας έχει 3 με 5. Οπότε αν σου αρέσει την επόμενη φορά, που εμείς κάνουμε like, Αντωνία, με ίσιο μαλλί, ναι, θα κάνεις και εσύ την κανονική. Εντάξει. Λοιπόν, εμείς σηκωνόμαστε όρθιοι για να κουρευτούμε στο τέλος, γιατί έχουμε εδώ μηχανή ακρίβεια. Και όχι μόνο αυτό, θέλω μετά να με κατηγορεί για το αυγενικό της. Θα δείτε το πιο satisfying πράγμα που έχετε δει στον κόσμο, αλήθεια σας λέω. Oh, είναι τέλειο. Είναι η τρίτη φορά που κάνω κερατίνη στα μαλλιά μου. Τώρα είχα καιρό να κάνω και μου είχε λείψει. Μου λείψε να είναι έτσι ίσιο το μαλλί αμέσως μετά από τα στεγνώσω με πιστολάκι. Να μην πετάνε οι φύτρες και να είναι έτσι τόσο απαλά. Σε σένα κάναμε την κανονική διαδικασία της κερατίνης, που θα έχεις για 3 με 5 μήνες μαλλιά ίσια με στέγνωμα. Αυτό, θα χρησιμοποιείς το ειδικό σου σαμπουάν και θα είσαι προσεκτική και θα είναι πάντα τόσο τέλεια όσο είναι από τότε που κάνουμε κερατίνη. Τέλεια. Ναι, τώρα πρέπει να τα λούσω σε 2 μέρες. Σε 2 μέρες. Μία με 2 μέρες. Λοιπόν, σας έχουμε και μία έκπληξη. Ελάτε λίγο όλοι να. Η έκπληξη ποια είναι, ποιος θα το πει? Αποφασίσαμε ότι. Αποφασίσανε. Ναι, αποφασίσαμε, αλλά ο Πλάτωνας συμφώνησε να σας κάνουμε δώρο. Μία θεραπεία κερατίνης. Ναι. Οπότε θα σας έχουμε τους όρους του διαγωνισμού στην περιγραφή και καλή επιτυχία! Καλή επιτυχία! Σας περιμένω! Θα σας αρέσει πάρα πολύ! Γεια σας! Γυρίσαμε στο δωμάτιο, η ώρα είναι 11. Εγώ έχω πάλι επεξεργασία βίντεο, αύριο να βάζω κι άλλο βίντεο. Κουράστηκα σήμερα, αλλά ήταν παραγωγική ημέρα. Ισχύει όντως. Αύριο η μέρα έχει βόλτες στη Χριστουγεννιάτικη Αθήνα, γιατί δεν την είδαμε και καθόλου. Ναι! Οπότε ναι, καληνύχτα, τα λέμε αύριο. Oh. Buenos días! Σήμερα είναι Πέμπτη. Έλα, Κατερίνα. Γεια σου. Γεια σου. Ετοιμαζόμαστε να αφήσουμε το δωμάτιο, γιατί πρέπει να φύγουμε στις 12. Θα κατέβουμε στο κέντρο, να πάμε σε κάνα χριστουγεννιάτικο μαγαζί, να πιούμε κανέναν καφεδάκο, γιατί δεν έχουμε δει Αθήνα καθόλου, όπως σας είπαμε και χθες. Συμμαζεύουμε, τώρα βλέπετε μόνο την Κατερίνα να συμμαζεύει, αλλά συμμαζεύω κι εγώ, σας το υπόσχομαι. Εγώ συμμαζεύω για το βίντεο μου, το βίντεο. Βιαζόμαστε λίγο, σε ένα τέταρτο πρέπει να φύγουμε, γι' αυτό θα τα πούμε μετά. Έχουμε έρθει στο Νοέλ. Είμαστε τώρα εδώ και ξεχάσαμε να τραβήξουμε βίντεο. Έχουμε ήδη πάει. Γιατί με δείχνει στο σπίτι? Τώρα θέλουμε να πάμε για γλυκό. Εγώ δηλαδή θέλω. Κατερίνα απλά είπε ναι. Και εγώ θα πάω λίγο, αλλά έσχασα με το παλιό. Επίσης έχει πάρα πολύ ωραίο στιγμιά και διακόσμηση του ίσω. Φύγαμε και θέλουμε να πάμε στο σερβετόσπιτο για γλυκό. Θα περάσουμε μια βόλτα στο γλυκό. Ναι, και θα δούμε τι θα κάνουμε τελικά. Ήρθαμε και εγώ πήρα αυτό που λέγεται Choco Forest. Είναι brownie με φρούτα του δάσους. Γενικά η σοκολάτα με φρούτα του δάσους είναι ο αγαπημένος μου συνδυασμός, οπότε είναι τέλειο. Η Κατερίνα πήρε το μεγαλύτερο κανταΐφι του κόσμου. Να και το Little Cook. Αεροδρόμιο που δεν θα έχει τόσο φασαρία. Και αυτό είναι μια καλή ιδέα. Ωραία, θα σας κλείσουμε στο αεροδρόμιο.
αμάξι να πάμε στα σπιτάκια μας. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν, ελπίζουμε να σας άρεσε. Κάτω στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε τα link από όλα μας τα social media και τα προσωπικά μας κανάλια, όπου μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στα μισή. Εάν φτάσετε μέχρι εδώ, ευχαριστούμε που μας αντέξετε και τα λέμε την άλλη Δευτέρα. Κάντε εγγραφή τώρα! Και τι άλλο μου πεις να πω?